Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και το δραματικό συνέδριο των περασμένων ημερών. Η αποχώρηση του Στέφανου Κασελάκη και των 4 βουλευτών που τον στηρίζουν, αλλά και η αναγγελία της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Θεοδόρα Τζάγκρη παραιτείται από το όργανο του κόμματος και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο νέο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη τις επόμενες ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στους 30 βουλευτές και θα χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Ένα βήμα πριν απολέσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μετρώντας πλέον 31 έδρες, όσες και το ΠΑΣΟΚ. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία αποχωρεί από τις θέσεις που κατέχει, όμως δεν φεύγει, τουλάχιστον προς το παρόν, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα παραιτηθώ και έχω ήδη έτοιμη την επιστολή μου προς τον κύριο Παπά και από την θέση της γραμματέως κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδάκη, και από τη συμμετοχή μου στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιώτα Πούλου. Παραμένω ως βουλευτής του Βιωτίας στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα έλεγα με έναν ρόλο της συνεργαζόμενης προς το παρόν. Μετά το διαζύγιο έρχονται και τα δικαστήρια και η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά τώρα και νομικές διαστάσεις. Με μήνυση απαντά ο Στέφανος Κασελάκης στην πρωτοβουλία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να προσφύγουν στη δικαιοσύνη μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη και του τομέα διαφάνειας περί ψευδούς πόθεν έσχες του πρώην Προέδρου με αδήλωτες εταιρείες ακόμη και offshore, κάποιες από τις οποίες δεν αποκλείεται να είναι ενεργές όπως καταγγέλλεται. Πλέον ελεύθερος είμαι αποφασισμένος να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια. Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν χειρότερα και από τη Νέα Δημοκρατία την αρχική δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αληθής και κρυστάλλινη. Για τα αμήλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες και τις offshore είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που αναζητά σε κάθε περίπτωση είναι πολιτικός οσίβιος στον μη αυτοδύναμο κύριο Μητσοτάκη και τη διαπλοκή. Ο κύριος Κασελάκης στην ίδια ανάρτηση επαναφέρει την κατηγορία που είχε εξαπολύσει στενός του συνεργάτης και είχε προκαλέσει σ' άλλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βοήθησε στο κουκούλωμα του πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Αυτοί που στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κουκούλωσαν το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλουν να γίνουν δικαστές για έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ ούτε ένα δολάριο παράνομα. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε και πλάνε και πλάν B. Το πλάνε ήταν η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, το πλάν B η οικοδόμηση ενός δικού του κόμματος να εξυπηρετήσει το σύστημα. Γι' αυτό και το σύστημα τον στήριξε τόσο τις τελευταίες ημέρες. Εγώ δεν προσχώρησα στον κύριο Κασελάκη υπό την έννοια ότι θα κάτσουμε να κάνουμε ένα κόμμα ούτως ή άλλως. Αν δεν συνδιαμορφωθεί το καταστατικό του κόμματος και η προγραμματική διακήρυξη, συμμετέχοντας κι εγώ, δεν δηλώνω ότι είμαι κασελακικός ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πίσω τις έδρες των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και ναι, Στέφανε Κασελάκη, αυτό είναι ο ορισμός της εκτροπής. Αυτή είναι εκτροπή. Εκτροπή είναι η αποστασία, η προσχεδιασμένη. Αυτοί αποστάτησαν από τη δημοκρατία και ο χαρακτηρισμός αυτός και το βάρος το οποίο θα συνεχίσουν να φέρουν είναι πολύ μεγαλύτερο. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο οποίος θα παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Με τη βοήθεια και τις συμβουλές του δισεκατομμυριούχου Elon Musk φαίνεται να στείνει το επιτελείο του ο Donald Trump λίγο πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου έχει ήδη αρχίσει μπαράζ επαφών με ξένους ηγέτες. Κρίσιμο ήταν το τηλεφώνημα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο ωστόσο το Κρεμλίνο διαψεύδει. Την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να υποδεχτεί αύριο τον Donald Trump για να ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης της εξουσίας. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την οκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ και ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου έχει ήδη αρχίσει να στείνει το επιτελείο του. Μετά τη Σούζι Ουάιλς που πήρε τη θέση της προσωπάρχη του, ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει τη ρεπουμπλικανή βουλευτή Ελί Στεφάνικ στη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Η 40χρονη Στεφάνικ είναι σήμερα βουλευτής της Νέας Υόρκης και τέταρτη στην ιεραρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Τραμπ έχει δίπλα του τον Elon Musk. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη είναι σύμφωνα με το CNN στο Mar-a-Lago κάθε μέρα και στείνει μαζί με τον Τραμπ τη νέα κυβέρνηση. Mar-a-Lago has basically been brimming for the last two days, I'm told, with two kinds of people.
Those angling for a job and those who are trying to influence Trump into hiring their picks. But one person has loomed over all of that. His name is Elon Musk. Multiple sources tell me tonight that Musk has been seen at Mar-a-Lago nearly every single day since Donald Trump won, dining with him on the patio at times. Today, they were seen on the golf course together. Musk has been in the room when world leaders have called Trump. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλιστα, ο Μάσκ έχει φτάσει στο σημείο να δηλώνει τις προτιμήσεις του για τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Είπε στον Τραμπ πως στηρίζει την υποψηφιότητα του γερουσιαστή της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, ως νέου Προέδρου της Γερουσίας. Θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες με την τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο διέψευσε δημοσίευμα της Washington Post πως οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική συνομιλία και πως μάλιστα ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση στα Ουκρανικά εδάφη. Μάλιστα, η Μόσχα χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως μύθευμα. Σε τηλεφώνημά του με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, πάντως, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη. Σε δημοσκόπηση της Ύψος για λογαριασμό του Reuters, το 25% των Αμερικανών απάντησε πως προτεραιότητα του Τραμπ τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του θα πρέπει να είναι το μεταναστευτικό. Ακολουθεί η οικονομία με 14%. Το 12% είπε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η υγεία, η εγκληματικότητα και το περιβάλλον. Ο Τζο Μπάντεν προετοιμάζεται για τις τελευταίες του συναντήσεις ως πρόεδρος. Αύριο Τρίτη υποδέχεται τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισακ Χέρτζοκ, ενώ την Τετάρτη υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. And then they will go through the top issues, both domestic and foreign policy issues, including what is happening in Europe and Asia and the Middle East. And the president will have the chance to explain to President Trump how he sees things. Πηγές μέσα από το Λευκό Οίκο λένε πως ο Τζο Μπάντεν θα προσπαθήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει την αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου και θα βρίσκεται από το πρωί ισορρός του. Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Μία εμβληματική προσωπικότητα, πολυσχηδής, εμπνευσμένος, κοσμοπολίτης, αντισυμβατικός, με έναν τρόπο σκέψης και πράξης που δεν έμπαινε σε καλούπια και που κατάφερε να φέρει έναν φρέσκο αέρα στη Θεσσαλονίκη στις δύο θητείες που διετέλεσε δήμαρχος της πόλης. Ποιο είναι το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή μας? Ο θάνατος. Λοιπόν, θα το διασκεδάσουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Αντισυμβατικός, ανατρεπτικός, πρωτοπόρος, τολμηρός, διορατικός. Άμα είσαι ανατρεπτικός με τη ζωή, δεν το βάζεις ποτέ κάτω. Εμπνευσμένος επιχειρηματίας, χαρισματικός συνολόγος, οραματιστής, μέλος της κοινωνίας των πολιτών, αιρετικός πολιτικός. Μα πάνω απ' όλα διαφορετικός, ένας ωραίος άνθρωπος. Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε στα 82 του, γεμάτος από ζωή. Αλλά θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας, όπως γράφει στο συγκινητικό αντίο η οικογένειά του. Από το 2010 έως και το 2019 η Θεσσαλονίκη ζει στα κόκκινα. Οι δύο θητείες του Δημάρχου με το σκουλαρίκι και τα τατουάζ συνδυασμένα με μια αριστοκρατική φινέτσα τις δίνουν άλλον αέρα. Σήμερα αποδείξαμε ότι η ανεξαρτησία και η δύναμη των πολιτών είναι ισχυρότερες από ποτέ. Και ξεκινάει μια συναρπαστική διαδρομή. Ξέρω ότι δουλεύω καλά, ξέρω ότι δουλεύω πολύ, ξέρω ότι δεν είναι εύκολη δουλειά. Από εκεί και πέρα, αν είμαι καλός ή όχι, καλό. Ένας μεγάλος οραματιστής που συνέδεσε τη Θεσσαλονίκη με το πολύχρωμο και κοσμοπολίτικο ιστορικό παρελθόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε ελπίδα και αυτοπεποίθηση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που κάθε φορά με πανικόβαλε τότε όταν ερχόταν στο αυτί μου και μου έλεγε «έχω μια ιδέα». Και είχε συνέχεια μια ιδέα. Για τις πολλές του ιδέες όμως πολεμήθηκε πολύ. Επί θητείας του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Θεσσαλονίκη Pride. Το Pride είναι μια ενέργεια ακτιβιστική σίγουρα, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ο καθένας ορίζει το σώμα του και τη διαθέση του όπως αυτός θέλει. Δεν υπάρχουν όρια. Στις 19 Μαΐου του 2018 δέχτηκε άνανδρη επίθεση με κλωτσιές, γροθιές και αντικείμενα από φασίστες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στη Θεσσαλονίκη. Η τότε αντιδήμαρχος Κάλυψο Γούλα μπήκε μπροστά για να τον προστατεύσει. Εκεί δεν ήταν ο δήμαρχός μου, εκεί ήταν ο άνθρωπος μου, εκείνη τη στιγμή ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης. Αποφάσισε να μην διεκδικήσει τρίτη θητεία στο Δήμο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το έζησα, το χόρτασα, αντίο. Τον είπαν ανθέληνα, ομοφιλόφιλο, αλκοολικό,
αλλά και Εβραίο, επειδή όραμά του ήταν να φτιαχτεί ένα μουσείο ολοκαυτώματος στην πόλη από την οποία 49.091 άνθρωποι οδηγήθηκαν στο Auschwitz. Επέστρεψαν μόλις 1.950 από αυτούς. Καταρχάς μίλησε για αυτά τα οποία δεν μιλούσε κανείς και οραματίστηκε την πλατεία Ελευθερίας και το μουσείο ολοκαυτώματος. Δεν φοβήθηκε να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με το αλκοόλ. Ξαναγεννήθηκε την ημέρα που έκοψε το ποτό. Ποτέ όμως δεν έπαψε να θεωρεί τον εαυτό του αλκοολικό. Το αλκοόλ, το πιωτό αυτό, ήταν ένα καταφύγιο των φόβων μου. Που φοβόμουν να μιλήσω στο διπλανό μου. Φοβόμουν να φλερτάρω την κυρία Τάδε. Φοβόμουν να πω τη γνώμη μου σε κάποια κατάσταση. Με πολύ θερμά λόγια για τον άνθρωπο και τον πολιτικό, αποχαιρετά σύσσωμη η πολιτική ηγεσία, το Γιάννη Μπουτάρη. Για ποιο λόγο ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο, δεν το εξετάζω. Ήρθατε όμως. Τουλάχιστον στη διάρκεια που είστε, κοιτάξτε να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα από το One Channel. Ακολουθεί η εκπομπή εδώ με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Εμείς και πάλι μαζί αύριο στις 18:00 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Καλό σας απόγευμα.